καθηγητή σχολή Ευελπίδων και διδάσκοντα γεωπολιτική στο ΕΚΠΑ, τον κύριο Κωνσταντίνο Γρίβα. Καλημέρα, κύριε Γρίβα. Καλημέρα, καλημέρα. Είστε από τους ανθρώπους που μας έχετε εξηγήσει όχι μόνο τα οπλικά συστήματα, αλλά πώς, να το πω έτσι, οι υβριδικές επιχειρήσεις εκατέρωθεν περιλαμβάνουν προπαγάνδα και παραπληροφόρηση. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, αυτό το μονομιάς λουτρό αίματος σε ένα νοσοκομείο με τις εικόνες που σοκάρουν μπορεί να επιδράσει πολλαπλασιαστικά σε εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ή θα χαρακτηριστεί μετά από ένα 24ωρο ως μία παράπλευρη απώλεια? Το ξέρουμε το χαρακτηρισμό και θα πάμε παρακάτω. Παράπλευρη απώλεια δεν νομίζω να χαρακτηριστεί, δεδομένου ότι ήταν ο άμεσος στόχος. Δεν ήταν δηλαδή ότι χτυπήθηκε κάτι άλλο και παρεπιπτόντως υπήρξαν και θύματα γύρω από αυτό ή στοχεύονταν κάτι άλλο και χτυπήθηκε το νοσοκομείο. Τώρα γίνεται ένας τεράστιος πόλεμος αναφορικά με το ποιος είναι ο υπεύθυνος. Εγώ δεν έχω κάποια τόσο έτσι καλή πληροφόρηση για να αποφανθώ. Ωστόσο, με μια αρχική εκτίμηση θα έλεγα ότι το πλήγμα το συγκεκριμένο πολύ δύσκολα θα μπορούσε να γίνει από τα όπλα που έχει στη διάθεσή της η Χαμάς, δεδομένου δεν έχουν τέτοια καταστρεπτική ικανότητα. Δηλαδή, οι ρουκέτες Χαμάς δεν έχουν τόσο ισχυρές κεφαλές ώστε να προκαλέσουν τόσο μεγάλη καταστροφή. Οπότε νομίζω ότι οι Ισραηλινοί πέσανε στην παγίδα. Το είχαμε πει εξ αρχής ότι όσο συνεχίζεται αυτή η επιχείρηση μπορεί να εξελιχθεί σε καταστροφή σε επίπεδο εικόνας δημοσίων σχέσεων κατά κάποιο τρόπο του Ισραήλ, και δεδομένου ότι οι πόλεμοι εδώ και πολλά χρόνια γίνονται και ουσιαστικά ο τελικός του στόχος είναι να επιτύχουν την κυριαρχία στην κοινή γνώμη. Είναι μια καταστροφή επικοινωνιακή για το Ισραήλ, και θεωρώ ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος και κυρίως αν προχωρήσει το Ισραήλ σε μεγάλης κλίμακας επιχείρηση στο εσωτερικό της Γάζας, πέραν των άλλων απολειών, θα υποστεί και καταστροφή σε επίπεδο εικόνας, σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων κατά κάποιο τρόπο. Εγώ θα κρατήσω από έναν άνθρωπο που ξέρει τουλάχιστον τα εξοπλιστικά και το στρατιωτικό υλικό αυτό τον εντοπισμό, διότι αν έχει τόσο ισχυρά όπλα η Χαμάς, αντιλαμβάνεστε καλύτερα από εμένα, κύριε Γρίβα, ότι η εισβολή στη Γάζα αλλάζει ως δεδομένο. Δηλαδή, αν πάρουμε την Ισραηλινή εκδοχή ότι το χτύπημα είναι από ρουκέτα της Χαμάς, τι σοϊ ρουκέτα είναι αυτή που μόνο μια σκοτώνει 500 κατά ελάσσον αριθμό? Ναι, δεν έχουμε δει τέτοια πλήγματα από τις ρουκέτες που διέφυγαν της αεράμινας του Ισραήλ και πέσανε σε Ισραηλινό έδαφος. Έχουμε δει σχετικά πολύ μικρές εκρήξεις που με κανέναν τρόπο δεν δικαιολογούν. Και δεν ξέρω να υπάρχει στο πλωστάσιο της κάποιο τόσο μεγάλο όπλο. Αυτό μάλλον πρόκειται για κάποια αεροπορική βόμβα 1.000 ή 2.000 λιβρών που έκανε τόσο μεγάλη καταστροφή. Δεν δικαιολογείται από κάτι άλλο, κρατώντας και εγώ βέβαια μία επιφύλαξη, γιατί καλά, πολύ απλά δεν καλά. Έχω την πλήρη εικόνα. Προφανώς. Και δεν θα μπορούσα να την έχω. Τι παίζεται λοιπόν εδώ, κύριε Γρίβα, κατά τη γνώμη σας, στη Μέση Ανατολή? Κοιτάξτε, νομίζω το μεγάλο ερώτημα πλέον, όπως έχει γίνει σε επίπεδο άμεσης σύγκρουσης στη Γάζα, είναι αν το Ισραήλ θα προχωρήσει στη χερσαία του επίθεση. Και μαζί το έχουμε συζητήσει ότι αυτό δεν είναι κάτι καθόλου εύκολο. Υπήρξε στην αρχή μια πολύ αφελής εικόνα ότι θα μπει μέσα το πανίσχυρο Ισραήλ και θα τα αφανίσει όλα, το οποίο επαναλαμβάνω δεν είναι καθόλου εύκολο. Η Χαμάς, δεν είναι μόνο η Χαμάς, είναι και η Χεσμπολάχ, είναι και άλλες δυνάμεις στην περιοχή, αλλά η Χαμάς εν προκειμένου έχει δημιουργήσει μια μεθοδολογία μάχης. Το επιθετικό της σκέλος το είδαμε, το οποίο ήταν βασισμένο σε απλές τεχνολογίες και σε χαοτικό τρόπο πολέμου κατά κάποιο τρόπο, αλλά αυτό είναι το αρχικό κομμάτι. Δηλαδή, αν το Ισραήλ προχωρήσει στην επίθεση, θα έχουμε μια σύγκρουση όπου θα κυριαρχούν και εδώ πάλι χαμηλή τεχνολογία, θα κυριαρχούν οι υπόγειες δομές της Χαμάς, οι οποίες δεν είναι μόνο ένας χώρος στον οποίο θα κρύβονται οι μαχητές της Χαμάς και οι άλλοι θα αναγκαστούν να τους ξετρυπώσουν, να το πούμε έτσι. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν με πάρα πολλούς τρόπους, δηλαδή να υπάρχουν και για επιθετικούς σκοπούς, δηλαδή να υπάρχουν έξοδοι σε διάφορα σημεία, όπως είχαμε δει
στη Βηρητό το 2006, από όπου να βγαίνουν μικρές ομάδες οπλισμένες με σύγχρονα όπλα που σίγουρα έχει Χαμάς, αντίγραφα ας πούμε κινέζικων και ρωσικών αντιαρματικών, να χτυπάει και να φεύγει. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα υπάρχουν πρωτοποθετημένοι εκρηκτικοί μηχανισμοί μεγάλης ισχύως κάτω από τους δρόμους, ας πούμε σε διάφορα σημεία, με σκοπό να ανατινάξουν άρματα είτε θωρακισμένα που θα μπουν μέσα, όπως τα έχουμε δει επίσης, δεν είναι κάτι καινούριο. Και μια σειρά από άλλες μεθοδολογίες. Τώρα ακούγονται κάποια πράγματα, το Ισραήλ θα χρησιμοποιήσει, ξέρω εγώ, θερμοβαρικά όπλα ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και θα τους καταστρέψει με ευκολία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τα θερμοβαρικά όπλα όντως έχουν χρησιμοποιηθεί για την προσβολή σπηλαίων κυρίως. Το είχαμε δει στην επιχείρηση Ανακόντα, στην Τόρα Μπόρα, από τους Αμερικανούς στο Αφγανιστάν, με αμφίβολα αποτελέσματα, και το είχαμε δει και παλαιότερα πάρα πολύ από τους Ρώσους στην Τσετσενία. Αλλά σε κάθε περίπτωση τα θερμοβαρικά όπλα που ουσιαστικά, να το πούμε πολύ απλοϊκά, ρουφάνε μεγάλο μέρος του αέρα και μπορεί να προκαλούν και σοβαρά προβλήματα, εκτός από το άμεσο πλήγμα και σε αυτούς που είναι μέσα σε ένα τούνελ ας πούμε, μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε συγκεκριμένους, σε σχετικά περιορισμένους χώρους. Είναι σχεδόν αδύνατον να μπορέσουν να επιτύχουν την αδρανοποίηση ενός κολοσιαίου πλέγματος από τούνελ και υπόγειες υποδομές που έχει δημιουργηθεί κάτω από τη Γάζα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ότι υπάρχει κάποιο άλλο μαγικό όπλο. Υπάρχουν όπλα βαθιάς διείσδυσης βέβαια, αλλά αυτά είναι για να χτυπήσουν κάποιο υπόγειο κέντρο διοίκησης και ελέγχου. Δεν υπάρχει κάποιο τεχνολογικό αντίδοτο που να μπορεί να προκαλέσει, ας πούμε, να επιτρέψει την εύκολη και γρήγορη αδρανοποίηση αυτού του υπόγειου κόσμου που έχει φτιάξει η Χαμάς χωρίς μεγάλες απώλειες. Οπότε το Ισραήλ είναι πολύ πιθανόν, εάν προχωρήσει, αν συνεχίσει αυτή την επίθεση, να εγκλωβιστεί σε έναν παρατεταμένο πόλεμο φθοράς που θα έχει και πολύ μεγάλες συνέπειες όσον αφορά τις ανθρώπινες απώλειες, οι οποίες δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι μπορεί να τις αντέξει, δεδομένη της απροθυμίας της Ισραηλινής κοινωνίας, της διαχρονικής απροθυμίας της Ισραηλινής κοινωνίας και του Ισραηλινού στρατού να έχει σοβαρές απώλειες, να έχει πολύ μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Γιατί δεν μπορεί μια χώρα που είναι με επιστρατευμένο τον πληθυσμό της να εγκλωβιστεί σε ένα πόλεμο επίπεδου Ουκρανίας ή έστω και κάποιων μηνών, και κυρίως να υπάρξει πολύ μεγάλο πρόβλημα σε αυτό που είπαμε, δηλαδή να υπάρξουν απώλειες αμάχων που σίγουρα θα υπάρξουν, αυτό να οδηγεί σε πολύ μεγάλη αντίδραση κυρίως στα αραβικά καθεστώτα στην περιοχή, για τα οποία για την εξομάλυνση των σχέσεων με τα οποία το Ισραήλ αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν προσπάθειες δεκαετιών. Και λοιπόν και όλη αυτή η προσπάθεια που είχε ξεκινήσει ήδη από τις συμφωνίες του Καμπ Ντέιβιντ με τον Σαντάτ τότε, να οδηγηθεί σε κατάρρευση, το Ισραήλ να βρεθεί ξανά σε ένα κλοιό εχθρικών καθεστώτων, λοιπόν, και τότε να έχει πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο είναι σοφό για τα Ισραηλινά συμφέροντα να συνεχίσουν αυτή την πολιτική. Και νομίζω ότι υπάρχουν και φωνές, δεν μιλάμε από έτσι φιλελεύθερους ανθρωπιστές, από τους πιο σκληρούς ρεαλιστές μες στο Ισραήλ από ό,τι μαθαίνω, που αρχίζουν να μιλάνε για κάποια αλλαγή πολιτικής. Θέλω να μου πείτε, επειδή το έχουμε ξανακουβεντιάσει, αλλά έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να ακουστεί και στο ραδιόφωνο. Στο παρελθόν έχετε διατυπώσει την άποψη ότι οι πανάκριβες πλατφόρμες εκτόξευσης είναι μεν αναγκαίες, αλλά δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Και εδώ, από την έναρξη των δραματικών γεγονότων στις 7 Οκτωβρίου, με καμία πανάκριβη πλατφόρμα και με κανένα πανάκριβο σύστημα, έγινε αυτή η εκτεταμένη ζημιά στον πιο καλοκουρδισμένο στρατό, με το πιο καλοεπιτηρημένο φράχτη, δεν το λέω τυχαία και δεν το τονίζω τυχαία, με όλα αυτά που έχουμε περιγράψει για τις δυνατότητές του. Θεωρείτε ότι δεν πρέπει να βγουν κρίσιμα και αναγκαία συμπεράσματα για χώρες με αμυντικό προσανατολισμό στρατού όπως η Ελλάδα? Νομίζω ότι είναι πλέον ξεκάθαρα τα πράγματα, και η σύγκρουση στο Ισραήλ μας δείχνει, αλλά και πριν από αυτή η σύγκρουση στην Ουκρανία, αλλά και γενικότερα, ότι πλέον η εποχή των πανάκριβων
πλατφορμών έχει περάσει. Αυτό δεν είναι κάποιο δικό μου συμπέρασμα. Είναι εμφανές, συζητιέται εδώ και χρόνια, και πρέπει να. Και οι σύγχρονοι στρατοί αλλάζουν λογική και νοοτροπία. Κοιτάξτε, αφήστε τη Χαμάς. Και το ίδιο το Ισραήλ, σκεφτείτε ας πούμε το Ισραήλ πώς αντιμετωπίζει αυτή τη σύγκρουση. Αντιμετώπισε τη μαζική πυραυλική επίθεση με το Iron Dome για παράδειγμα. Το Iron Dome είναι ήδη ένα σύστημα το οποίο σχεδιάστηκε να είναι σχετικά χαμηλής τεχνολογίας και κυρίως και χαμηλού κόστους. Δηλαδή η αναχαιτιστική πυραυλή του Iron Dome, η Ταμίρ αν θυμάμαι καλά, έχουν κόστος με κάποιων δεκάδων χιλιάδων δολαρίων. Σκεφτείτε ότι ένας σύγχρονος αντιεροπορικός πυράβλος που έχουμε, ας πούμε αυτούς που θα πάρουμε εμείς για τις φρεκάτες μας, που είναι ένα εκπληκτικό όπλο, το κόστος του είναι εκατομμύρια δολάρια, εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή το ίδιο το Ισραήλ εφαρμόζει αυτή τη λογική. Σκεφτείτε ας πούμε αν το Ισραήλ αντί για το Iron Dome ας πούμε ή δεν ξέρω και εγώ για το σύστημα αυτό με τους εφέδρους που έχει που είναι ένα παραδοσιακό σύστημα λοιπόν είχε τετραπλάσιο αριθμό από F-35. Τι ακριβώς θα κάνανε ας πούμε τα F-35 για να αντιμετωπίσουν τη Χαμάς, τις επιθέσεις της Χαμάς. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι η τεχνολογία αυτή καθ' αυτή δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο στόχος, παραδοσιακά στον πόλεμο, από τότε που ξεκίνησαν οι άνθρωποι να πετάει πέτρες ο ένας στον άλλον μέχρι σήμερα, η πολεμική διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Είναι πώς θα κάνω ζημιά στον αντίπαλο με το ελάχιστο κόστος και πώς θα αποφύγω ο αντίπαλος να μου κάνει ζημιά πάλι με το ελάχιστο κόστος. Η Χαμάς λοιπόν τι έχει επιτύχει αυτή τη στιγμή. Έχει επιτύχει ένα είδος άρνησης επαφής με την Ισραηλινή συμβατική στρατιωτική ισχύ, πολύ απλά τοποθετώντας τον εαυτό της κατά βάση στο υπέδαφος, όπου εκεί η αεροπορική ισχύ του Ισραήλ αδρανοποιείται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά και η χερσαία ισχύ έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το θέμα λοιπόν δεν είναι να πετάμε λεφτά σε εξωτικές πλατφόρμες υψηλής τεχνολογίας. Το θέμα είναι να βρούμε τρόπους πώς αυτά τα λεφτά θα μεγιστοποιήσουν την αξία τους. Εδώ λοιπόν ενεργοποιείται το πρωταρχικό οπλικό σύστημα που υπάρχει από τότε που δημιουργήθηκε η ανθρωπότητα, που είναι το ανθρώπινο μυαλό. Λοιπόν, αυτά επαναλαμβάνω, δεν είναι νευροχειρουργική, δεν είναι πυρηνική φυσική, δεν είναι κβαντική θεωρία. Είναι απλά πράγματα. Λοιπόν, στην Ελλάδα λοιπόν παραμένουμε εγκλωβισμένοι σε ένα εξοπλιστικό μοντέλο που δίνει έμφαση στις πλατφόρμες υψηλής τεχνολογίας. Όσοι ασχολούνται με θέματα άμυνας, συνεχίζουν να ενδυμεί μάλλον σε αυτούς που ασχολούνται με θέματα άμυνας ένα είδος τεχνοφετιχισμός, οπότε κοιτάς ποια είναι η πιο υψηλή τεχνολογία αντί να κοιτάς πώς, με επαναλαμβάνω, με αυτόν τον πολύ απλό κανόνα, με το ελάχιστο κόστος να πετύχεις το μέγιστο αποτέλεσμα. Παρεπιπτόντως, αυτό ήταν κάτι το οποίο το είχε εφαρμόσει ο Ρόμπερτ Μακναμάρα ως υπουργός άμυνας επικέντρη και τεράστιος αναμορφωτής αμερικανικής στρατιωτικής μηχανής. Όταν ανέλαβε υπουργός άμυνας, λοιπόν, και έρχονταν τότε οι διάφοροι κλάδοι, το ναυτικό, οι αεροπορία, έχουν τεράστιο ανταγωνισμό μεταξύ τους και του λέγανε θέλουμε αυτό, θέλουμε το άλλο, θέλουμε το παράλλο. Και λέει παιδιά κομμένοι, θα εφαρμόσουμε έναν πολύ απλό κανόνα. Λοιπόν, εγώ θέλω να μου δημιουργήσετε ικανότητες. Δηλαδή, όχι, δεν θέλω αυτό το σύστημα. Θέλουμε δεξαμενές ικανότητες. Τι ζημιά θα κάνουμε στον αντίπαλο σε διάφορα σενάρια. Και μετά να μου πείτε, να εφαρμόσουμε δύο πολύ απλούς κανόνες. Πώς? Με το ελάχιστο κόστος μπορούμε να επιτύχουμε το ίδιο αποτέλεσμα και πώς με το ίδιο κόστος μπορούμε να επιτύχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα. Αυτός λοιπόν ο κανόνας ο πολύ απλός, εάν αρχίζει και εφαρμόζεται και στην Ελλάδα και δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε απλές μεθόδους και τεχνολογίες που μπορεί να είναι αυτοεμπορικά διαθέσιμες, μπορούμε να αλλάξουμε πάρα 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 πολλά πράγματα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δε, κύριε Γρίβα, τα λέτε 10 χρόνια, το θέμα είναι ποιος τα ακούει. Πριν πάω στα γεωπολιτικά, πάω σε μια εξειδικευμένη, μιας και είστε ειδικός πάνω στα οπλικά συστήματα, ερώτηση του Κώστα. Στο χθεσινό χτύπημα στο νοσοκομείο δεν θα μπορούσε να υπάρξει αυτό το αποτέλεσμα ούτε αν υπήρχαν αποθήκες πυρομαχικών κάτω από το νοσοκομείο να γίνει από ρουκέτα των τζιχαντιστών και να προκληθεί δευτερεύουσα πυροδότηση όπως ισχυρίζονται οι Ισραηλινοί? Εντάξει, αυτό είναι ένα πολύ εξειδικευμένο ερώτημα. Δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί δεν ξέρω και ακριβώς και τα δεδομένα. Αλλά μου φαίνεται, να σας πω την αλήθεια, λίγο περίεργο σενάριο. Και αυτό σημαίνει ότι και η ρουκέτα μπόρεσε και διείσδησε
σε μεγάλο. Δεν ξέρω, τι να σας πω. Μάλιστα. Να απαντήσω στο Θανάση που λέει εδώ: καλές οι αναλύσεις και οι δικές σας και του κυρίου Γρίβα και άλλων καλεσμένων, αλλά δεν μας τα λέτε καλά, λέει. Δεν είδα την ίδια ευαισθησία για τους Ουκρανούς στη Μαριούπολη. Πάλι νοσοκομείο, πέρασε, έγινε τέλειος. Καταρχάς είσαι λάθος, Θανάση. Και τότε το είχαμε πει. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω. Αν οι Ρώσοι τότε απάντησαν ότι χτυπήσαμε το νοσοκομείο γιατί ήταν έδρα των Αζόφ, αυτό δικαιολογεί το χτύπημα των Ισραηλινών γιατί ενδεχομένως το νοσοκομείο ήταν έδρα της Χαμάς? Δεν γίνεται à la carte. Αν ισχύει για τους Ρώσους που καλώς χτύπησαν λοιπόν, με το δικό σου σκεπτικό, το νοσοκομείο στη Μαριούπολη, τότε ισχύει και για τους Ισραηλινούς, καλώς χτύπησαν και οι άμαχοι είναι παράπλευρες απώλειες. Δεν είναι à la carte. Θέλω να πάμε λίγο στα γεωπολιτικά, κύριε Γρίβα, διότι βλέπω εδώ πολύ κόσμο που ρωτάει. Θα συνέφερε στο Ισραήλ να τεινάξει την τετραμερή συνάντηση στον αέρα με την υπόθεση του νοσοκομείου? Αν όχι, προσέξτε το ερώτημα, μήπως η κεντρική στρατιωτική του διοίκηση δεν έχει τελικά τον πλήρη έλεγχο στις μονάδες οι οποίες κάνουν ότι τους κατέβει στο μυαλό, αυτοσχεδιάζουν, ή έχει σχέση και με τις πρώτερες έρηδες στο εσωτερικό του Ισραηλινού κράτους? Εντάξει, και αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο δεν έχουμε ανεπαρκέστατες πληροφορίες για να μπορέσω να πω κάτι το συγκεκριμένο. Είναι βέβαια γεγονός ότι σε καιρό πολέμου, ακόμη και σε πολύ οργανωμένους στρατούς, μπορεί να γίνουν πράγματα τα οποία ξεφεύγουν, ας πούμε, από τις διαθέσεις της ανώτατης ηγεσίας. Να θυμίσω ότι στην κρίση των πυράβλων το 1962 γινόντουσαν απίστευτα πράγματα στα οποία ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είχε έλεγχο. Για παράδειγμα, παραγγείλω να ξεκινήσει πυρηνικός πόλεμος επειδή η αεροπορία, κάποιος εκεί αξιωματικός αεροπορίας έστελε ένα κατασκοπευτικό αεροπλάνο άνευ λόγου και αιτίας να πάρει κάποια ραδιενεργά δείγματα. Ας πούμε, αυτό χάθηκε, μπήκε σοβιετικό εν αέριο χώρο και παραλίγο να ξεκινήσει πυρηνικός πόλεμος έτσι, τη στιγμή που τα πάντα κρέμονταν από μια κλωστή. Ή να θυμίσω το βομβαρδισμό του καταφυγίου στη Βαγδάτη, που έγινε κατά λάθος, αλλά ήταν επίσης μια τεράστια καταστροφή, γιατί κάποιος ανέλαβε πρωτοβουλία τότε το 1991 στην επίθεση στον Κόλμπο. Σκοτώθηκαν εκατοντάδες άμαχοι. Οπότε, ναι, εύκολα μπορούν να γίνουν τέτοια πράγματα. Δεν σημαίνει ότι η επίθεση αυτή, εάν έγινε τελικά από τους Ισραηλινούς, έγινε με την συγκατάθεση, να το πούμε έτσι, της ανώτατης ηγεσίας σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο και συνειδητά ότι θα σκοτωθούν άμαχοι. Αλλά όλα αυτά είναι υποθέσεις. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Ούτε σας λέω κι εγώ είμαι 100% σίγουρος ότι έγινε από τους Ισραηλινούς, αλλά τα στοιχεία μάλλον οδηγούν προς τα εκεί. Από την άλλη, σίγουρα η Χαμάς χρησιμοποιεί και η Χεσμπολάχ πριν από αυτή χρησιμοποιεί αυτές τις μεθοδολογίες, δηλαδή είναι δεδομένο ότι χρησιμοποιεί οι εγκαταστάσεις τέτοιες όπως είναι νοσοκομεία, όπως είναι σχολεία, χώρο σε πάση περιπτώσει που οι χώροι που υπάρχουν άμαχοι, για να κρύβει, ας πούμε, εξόδους από τούνελ ή να έχει υπόγειες εγκαταστάσεις κάτω από αυτές. Αυτό είναι σχεδόν δεδομένο ότι υπάρχει αφενός μεν για να αποτρέπει την προσβολή τους, αφετέρου δε εάν αυτή η προσβολή γίνει να χρησιμοποιεί τις εικόνες αυτές στον πληροφοριακό του πόλεμο, στον πόλεμο προπαγάνδας. Δεν σημαίνει δηλαδή, είναι τεράστιο λάθος να εγκλουβιστούμε πάλι σε μια λογική ποιος είναι ο καλός και ποιος είναι ο κακός σε αυτή την εδώ αυτή λέει ο Νίκος απαντώντας στον προηγούμενο ακροατή ότι πάντως οι ρουκέτες των Παλαιστινίων δεν έχουν κεφαλές διάτρησης ούτε και ισχυρά εκρηκτικά, προκαλούν μικρότερες ζημιές προκαλούν πάντως. Γι' αυτό μεταξύ άλλων εκτοξεύονται και σε μεγάλες ποσότητες. Ακριβώς, η λογική τους είναι ψυχολογικό όπλο κυρίως αυτές οι ρουκέτες. Δεν είναι δηλαδή στοχευμένες, δεν είναι κατασκευασμένες για να επιτυχάνουν μεγάλη καταστροφή. Η λογική τους είναι ότι εκτοξεύονται σε μεγάλους αριθμούς, έτσι ώστε κάποιες από αυτές να περάσουν την αεράμινα των Ισραηλινών, την πολύ πυκνή αεράμινα, να πέσουν όπου να είναι, οπότε να υπάρχει μια συνεχής πίεση στον πληθυσμό ότι μπορεί να χτυπηθούν, να τραβήξουν το λαχείο, ας πούμε, και να χτυπηθούν από κάποιο όπλο. Δεν είναι όπλα σχεδιασμένα και δεν θα μπορούσαν να είναι σχεδιασμένα για να έχουν τέτοιες ικανότητες. Τώρα, γεωπολιτικά θέλω να μου πείτε, σε ένα πονεμένο σημείο του πλανήτη και γενικώς μήτρα εξελίξεων, όχι πάντα θετικών. Κοιτάξτε, επειδή ακούω το τελευταίο διάστημα πάρα πολλά και για το ρόλο του ενός και του άλλου, θέλω να θυμίσω ότι ο Νετανιάχου μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο, δηλαδή πριν ένα μήνα,
στην 78η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, παρουσιάζοντας το χάρτη της Νέας Μέσης Ανατολής, ονομάτιζε Ισραήλ ακόμη και τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Άρα, εδώ φαίνεται ότι υπάρχει εκρηκτικό μείγμα και από τη μία και από την άλλη πλευρά, στο τοπικό επίπεδο. Στο μεγάλο όμως πεδίο, στη μεγάλη εικόνα, το σύμπλοκο των μεγάλων παικτών, πώς το βλέπετε? Ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί το Μεσανατολικό σήμερα είναι πολύ διαφορετικό σε σχέση με το Μεσανατολικό των περασμένων δεκαετιών, γιατί πολύ απλά λειτουργεί σε ένα νέο διεθνές σύστημα. Η μεγάλη αλλαγή είναι η άνοδος των ασιατικών δυνάμεων, κυρίως της Κίνας, αλλά και της Ινδίας. Η Κίνα είναι ο στάθμητος παράγοντας αυτή την εξίσωση. Για τον απλούστατο λόγο, ενώ ότι από τη μία δεν έχει άμεσα συμφέροντα στην περιοχή σαν αυτά που έχουν οι Αμερικανοί, από την άλλη έχει ένα πολύ μεγάλο συμφέρον να υπάρξει μια εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ των δυνάμεων στην περιοχή, ώστε να μπορείς και αυτή να οικοδομήσει τις δομές που θέλει, τις περιβόητες BRI. Οπότε έχει ρόλο στην περιοχή. Ένα μικρότερο ρόλο έχει η Ινδία. Πολύ σημαντικό είναι ότι η Κίνα είναι στρατηγικό σύμμαχος και με τους δύο βασικούς αντιμαχόμενους, δηλαδή και με το Ισραήλ και με το Ιράν. Να θυμίσουμε ότι σε μεγάλο βαθμό η κινέζικη πολεμική μηχανή, ιδιαίτερα η κινέζικη πολεμική αεροπορία, κατασκευάστηκε με ισραηλινή τεχνογνωσία τις προηγούμενες δεκαετίες, και γενικότερα υπάρχει πάρα πολύ στενή συνεργασία και πάρα πολύ καλή σχέση μεταξύ των δύο αυτών χωρών, ενώ το Ιράν πλέον είναι στρατηγικό σύμμαχος της Κίνας. Οπότε η Κίνα έχει ένα ρόλο να παίξει σε αυτό το πλέγμα, εάν προχωρήσει η αντιπαράθεση. Και αυτό θα ήταν κάτι πολύ κακό για τα αμερικανικά συμφέροντα, να εμφανιστεί δηλαδή ότι η Κίνα είναι αυτή που περισσότερο επιρροή έχει στην περιοχή. Οι Αμερικανοί επίσης, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι χαίρονται με αυτή την κατάσταση, αυτά που λέγεται ότι ετοιμάζονται χαρούμενοι να επιτεθούν στο Ιράν. Πρώτον, γιατί είναι μια τεράστια πρόκληση για αυτούς στρατιωτική, και δεν είμαι καθόλου σίγουρος τι θα συμβεί. Από τη μία, και από την άλλη, ότι οι Αμερικανοί κάνανε κολοσσιές προσπάθειες να επιτύχουν εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ των αραβικών χωρών και του Ισραήλ, ώστε να απομονώσουν και το Ιράν και να μπορέσουν, εν πάση περιπτώσει, να μπορέσουν να ξεφύγουν από την παγίδα της Μέσης Ανατολής και να ασχοληθούν με άλλα μέρη του πλανήτη με τα οποία έχουν πολύ μεγαλύτερο θέμα. Οπότε να δουν όλη αυτή την αρχιτεκτονική, όλο αυτό το αρχιτεκτόνημα που κατασκεύαζαν όλα αυτά τα χρόνια, να τεινάζεται στον αέρα, όπως είπα στην αρχή. Δηλαδή να οδηγηθούν λόγω εσωτερικών πιέσεων τα αραβικά καθεστώτα της περιοχής ξανά σε μια αντιϊσραηλινή πολιτική, νομίζω ότι θα είναι μια γεωπολιτική καταστροφή για τις ΗΠΑ. Οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά την μανιχαϊστικού τύπου συμπεράσματο και ότι τα πάντα γίνονται σε ένα σχέδιο το οποίο θέλει να οδηγήσει αυτό ή σε αυτό ή στο άλλο. Είναι πολύ πιο πολύπλοκη η κατάσταση, ώστε να μας επιτρέπει να βγάζουμε έτσι τέτοια ασφαλή συμπεράσματα, να το πούμε. Ο Δημήτρης από τη Φλόρινα, και θα το κάνω συνδυαστικό με τη σκέψη που είχα, η Χαμάς και ο Παλαιστινιακός κόσμος, είναι προφανές ότι δεν μπορούν να κάνουν ούτε βήμα πίσω γεωπολιτικά, εννοώ. Πολύ περισσότερο που αισθάνονται ότι με αυτό το τρομακτικό τρόπο βάλαν ξανά εμφατικά το Παλαιστινιακό πάνω στο τραπέζι, από εκεί που φαινόταν για όλους να είναι ένα τύπου ειρηνικής κατοχής, και κλείσανε. Ωραία. Πολύ ενδιαφέρον. Το αντίστοιχο ερώτημα είναι, και η άλλη πλευρά μπορεί να κάνει πίσω το Ισραήλ, εξ αντικειμένου να σας αφήσουμε κοινικά δηλαδή, μπορεί να κάνει πίσω όταν θα εκλειφθεί ως σοβαρή επαναχώρηση και αδυναμία? Εμείς όλοι προσδοκούμε ειρηνική διέξοδο και πολιτικές λύσεις. Αλλά εγώ σας ρωτάω, το DNA των Παλαιστινίων είναι ως εδώ και μη παρέκει. Μας έχετε διαλύσει 75 χρόνια. Από την άλλη, το DNA του Ισραήλ σηκώνει επαναχώρηση? Νομίζω ότι τα σενάρια περί δύο κρατών στο Ισραήλ, που ουσιαστικά ήταν και η λογική που είχε οδηγήσει στις συμφωνίες του Όσλο τότε, άσχετο με το άδοξο τέλος τους, νομίζω ότι είναι πολύ πιθανόν ότι θα έρθουν ξανά στο τραπέζι. Τώρα, κατά πόσο αυτά θα οδηγήσουν σε μια σταθεροποιημένη, έστω και αν ευοδοθούν, αν θα οδηγήσουν σε μια σταθεροποιημένη κατάσταση, θα είναι απλώς μια ανάπαυλα για μια σύγκρουση για το μέλλον, δεν το ξέρω, αν και μάλλον θα επένδυα στο δεύτερο σενάριο. Φοβάμαι ότι πολύ δύσκολα μπορεί να προκύψει η λύση, και το πιο πιθανό είναι ότι θα έχουμε μια
διαρκή έτσι τριβή στην περιοχή. Τώρα κάτι ακραία σενάρια του τύπου εξαφάνιση του παλαιστινιακού πληθυσμού στη Γάζα που ακούγονται, μου φαίνονται πολύ, πολύ δύσκολο να υλοποιηθούν, έστω και αν το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να πληρώσει το τίμημα. Ο φίλος ο Νίκος λέει αυτό που είπε πριν από λίγο ο κύριος Γρίβας για την Ισραηλινή τεχνολογία στην αεροπορία της Κίνας, ομολογώ με εκπλήσει, ακόμη και στο G20 μέχρι και οι κινητήρες προέρχονταν από τη Ρωσία και μόλις πρόσφατα πριν 2-3 χρόνια κατάφεραν οι Κινέζοι να έχουν δικό τους κινητήρα που είναι πειραματικός. Ακριβώς. Πού βασίζει τις πληροφορίες? Δεν είναι πληροφορίες, είναι στοιχεία. Για παράδειγμα, ο πύραυλος Python, ας πούμε, αποτέλεσε το βασικό. Ο πύραυλος αέρος-αέρος, ο Python, ήταν το μοντέλο στο οποίο χτίστηκε μια ολόκληρη οικογένεια πυράβλων αέρος-αέρος κινέζικων. Αλλά αφήστε αυτό, είναι έλασον. Ας δει κάποιος, ας πούμε, μια απλή φωτογραφία, και υπάρχουν πολλές στο διαδίκτυο που κάνουν αντιπαράθεση του μαχητικού του J-10 του κινέζικου και του Ισραηλινού του Λάβη. Και θα δει ότι είναι τα αεροπλάνα είναι πανομοιότυπα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να είσαι ειδικό στην αεροναυτική για να το καταλάβει. Το ενδιαφέρον είναι ότι το Λάβη δεν κατασκευάστηκε ποτέ. Ήταν μόνο σε επίπεδο πρωτότυπου. Οπότε δεν μπορεί να πει ότι το βούτυξαν κάποιο οι Κινέζοι και με αντίστροφη μηχανολογική σχεδίαση το αντέγραψαν. Είναι δεδομένο ότι πήραν και αυτό, αποτελεί ουσιαστικά κοινό μυστικό. Ή στα τέλη της δεκαετίας του 90, ας πούμε, ήταν έτοιμοι να πουλήσουν την τεχνολογία, το επτάμενο ραντάρ, το Falcon στους Κινέζους και τους σταμάτησαν οι Αμερικανοί τελευταία στιγμή, και εκεί βγήκαν πάρα πολλά στοιχεία για τη συνεργασία μεταξύ Κινέζων και Ισραηλινών. Και γενικότερα υπάρχει μια πολύ στενή σχέση σε επίπεδο τεχνολογίας. Τώρα βέβαια οι κινητήρες που χρησιμοποιούν τα κινέζικα μαχητικά όντως είναι εξελιγμένοι. Ναι. Σε μεγάλο βαθμό. Κύριε Γρίβα, ας έρθω τώρα λίγο σε αυτό που ξέρετε ότι αναπόφευκτα θα σας ρωτήσω. Μέσα σε όλο αυτό το πατυρντί, με δραματικό τρόπο, με χιλιάδες νεκρούς αμάχους, η Τουρκία? Ναι, η Τουρκία είναι ο αφανής παίχτης. Νομίζω ότι εάν υπάρχει κάποιος, γιατί είπαμε πριν ότι η σύγκρουση στην περιοχή δεν βολεύει τους Αμερικανούς, ούτε το Ιράν παρεπιπτόντως, το οποίο πολύ δύσκολα θέλει και αυτό να μπλέξει σε μια σύγκρουση μεγάλης κλίμακας, να έχει απέναντί του να αντιμετωπίσει την απειλή του Ισραήλ και των Αμερικανών. Αυτούς που βολεύει αυτό το σκηνικό είναι οι Τούρκοι, οι οποίοι διαλύονται συμμαχίες και δομές στις οποίες δεν είχαν ρόλο. Ανοίγει λοιπόν ένας κόσμος για να μπορούν να παρέμβουν και αυτοί. Εμφανίζονται ανώδυνα και ανέξοδα ως οι προστάτες των Παλαιστινίων, χωρίς να κινδυνεύουν. Δηλαδή το να εμφανιστεί το Ιράν και να κάνει κάποιες δράσεις, ας πούμε, μπορεί να έχει δραματικά αποτελέσματα. Η Τουρκία δεν θα έχει τέτοια πράγματα. Προστατεύει θέση της στο ΝΑΤΟ και μια σειρά από άλλα. Οπότε, εάν βολεύει κάποιον αυτή η κατάσταση, είναι η Τουρκία. Και αν θέλει κάποιος έτσι, που ασχολείται με τις θεωρίες συνωμοσίας και θέλει να βρει δυνάμεις οι οποίες υποδάβλησαν αυτή την κατάσταση, νομίζω ότι η Τουρκία εμφανίζεται ως πολύ καλός ύποπτος. Δεν θα αντέξω όμως τον πειρασμό, για να μην το πω, ότι το μεγάλο μου ερώτημα εμένα είναι, από τη στιγμή που πλέον η Τουρκία για μία ακόμη φορά αποδεικνύει περίτρανα ότι δεν λειτουργεί στο πλαίσιο της δυτικής λογικής και ξεφεύγει εντελώς και γίνεται, μετατρέπεται όλο ένα και περισσότερο σε αντίπαλο μέγεθος για τη δυτική γεωπολιτική. Εμείς τι ακριβώς κάνουμε προσπαθώντας σόν και καλά, να θυσιάζοντας την εθνική μας κυριαρχία, γιατί αυτό φαίνεται, να τα βρούμε εντός εισαγωγικών με την Τουρκία? Τελικά τι είμαστε? Είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας ή είμαστε ενεργούμενο της Άγκυρας? Γιατί αυτά τα δύο σε λίγο καιρό θα γίνει ξεκάθαρο ότι είναι όχι απλώς διαφορετικά πράγματα, είναι αντίθετα μεταξύ τους. Ή θέλεις να είσαι σοβαρό κομμάτι της δυτικής αρχιτεκτονικής, όπως υποτίθεται ότι μας διατρανώνει εδώ και χρόνια όλο το σύστημα εξουσίας στην Ελλάδα, ή θα κάνεις τα χατήρια της Άγκυρας. Αυτά τα δύο, από ό,τι φαίνεται, είναι αντίθετα μεταξύ τους. Κοιτάξτε, επειδή χθες ο Τούρκος υπουργός, καλά το λέτε εσείς, ο εξωτερικών, ο κύριος Φιντάν, το άλλο αφεντικό της ΜΙΤ, τα ξέρει όλα, ξέρει όλη την περιοχή από την καλή και από την ανάποδη. Οργανώσεις, παραοργανώσεις. Εμφανίστηκε ως προστάτης των Παλαιστινίων. Έτσι, ο πατερούλης, να το πω έτσι. Και οι δηλώσεις που έκανε, που αν θέλετε εξάπτουν και το διεθνές φιλιρηνικό κίνημα, διότι λέει ότι είναι απαράδεκτο να κατέχονται τμήματα των Παλαιστινιακών εδάφων. Ωραία. Εμείς τι ακριβώς πάμε να κουβεντιάσουμε λοιπόν επί διμήνου, όταν η Τουρκία κατέχει το βόρειο τμήμα της Κύπρου? Ακριβώς.
Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι αν η Ελλάδα θέλει να έχει στοιχειωδώς εθνοκεντρική λειτουργία και να λειτουργεί ως κανονική χώρα, εν πάση περιπτώσει, μέσα στο διεθνές σύστημα, αλλά και αν θέλει να είναι συνεπής ως προς αυτή την άκρος δουλοπρεπή, αλλά εν πάση περιπτώσει την κυρίαρχη αντίληψη ότι ανήκουμε στη Δύση και είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας και είμαστε το ακρότατο όριο της Δύσης στην περιοχή, οφείλει να λειτουργεί, να ξεχάσει όλες αυτές τις παρανοϊκές λογικές των συζητήσεων, των επαφών, των διαλόγων και των συμβιβασμών κτλ. Δηλαδή της γεωπολιτικής αυτοκτονίας που ετοιμάζεται, και να λειτουργήσει πραγματικά ως αντίπαλο μέγεθος έναντι της Τουρκίας. Να χαράξει δηλαδή μια υψηλή στρατηγική, ο πυρήνας της οποίας να είναι ότι η Ελλάδα, υπερασπίζοντας και τον εαυτό της, λειτουργεί ως αντίπαλο γεωπολιτικό μέγεθος της Τουρκίας στην περιοχή και αναβαθμίζει ταυτόχρονα και το ρόλο της στη δυτική αρχιτεκτονική, που υποτίθεται ότι οι ελληνικές ελίτ αυτό θέλουν. Αλλιώς θα είναι ξεκάθαρο πλέον ότι όλο αυτό, όλη αυτή η φιλολογία, η σωστή πλευρά της ιστορίας, η Ουάσιγκτον αποφασίζει κτλ. Και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, είναι απλά ο φερετζές για να κρύψει το ότι στην πραγματικότητα ο κυρίαρχος παίχτης, ο κυρίαρχος παράγοντας διαμόρφωσης εδώ της εσωτερικής έτσι κατάστασης είναι η Άγκυρα. Και αν τελειώνουμε με το παραμύθι αυτό για το ποιος ασκεί περισσότερη επιρροή στην Ελλάδα. Θέλω να σας ρωτήσω, κλείνοντας, αν εκτιμάτε ότι μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον οποίο παρεμπιπτόντως όλοι τον έχουν ξεχάσει, ναι, ο Ζελένσκι κάνει διαρκώς στο Twitter αναρτήσεις επί τούτου. Βεβαίως εχθές έκανε μια ανάρτηση για το νέο πυραυλικό σύστημα που έλαβε από τους Αμερικανούς, τα TACMS, αλλά εν πάση περιπτώσει, εάν λοιπόν ανακάτεψε για τα καλά τη γεωπολιτική σκακέρα ο πόλεμος στην Ουκρανία, έτσι και το πράγμα δεν περιοριστεί στο Μεσανατολικό. Το επίδικο αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι η λωρίδα της Γάζας, αλλά όπως έχετε πει ευστόχως δεν είναι μόνο η λωρίδα της Γάζας. Διότι αν μπλεχτεί και η Χεσμπολάχ, αν μπλεχτεί και η Συρία και ο Λίβανος, εκεί θα μπλακούν και Ιράν και Ρωσία και Κίνα και Αμερικάνοι και Γάλλοι και όλοι, εν πάση περιπτώσει. Θεωρείτε ότι μία αφήγηση που είχατε κάνει πριν 1,5 χρόνο, ότι πια οι πύλες κολάσεως ακόμη και για πυρηνικά χτυπήματα είναι ανοιχτές, ενισχύεται? Κοιτάξτε, δυστυχώς, εάν επεκταθεί αυτή η πυρκαγιά, μπορεί να έχουμε ένα φαινόμενο ντόμινο, όπου, ακριβώς όπως είπατε, να εμπλακεί η Χεσμπολάχ. Εάν χτυπηθεί η Χεσμπολάχ, να παρέμβει με κάποιο τρόπο το Ιράν, έστω και αν δεν το θέλει, αλλά θα αναγκαστεί. Αν δεν θα το θέλει, γιατί θα φοβάται, αλλά θα αναγκαστεί. Οπότε εκεί μπορεί να έχουμε σύγκρουση με το Ισραήλ, Ισραήλ με Ιράν. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή δεν υπάρχει άμεση επαφή μεταξύ των δύο κρατών, σίγουρα θα υπάρξουν μεγάλης κλίμακας πυραυλικές επιθέσεις. Το Ισραήλ είναι δεδομένο ότι αν κρίνει ότι απειλείται η ύπαρξή του, θα βάλει στο τραπέζι και το πυρηνικό οπλοστάσιο. Και εκεί είναι το θέμα τι είδους δράσεις θα γίνουν εναντίον του Ιράν, τι θα κάνουν οι Αμερικανοί. Αν οι Αμερικανοί αποφασίσουν να στηρίξουν με κάθε τρόπο το Ιράν και μπλακούν σε κάποια αντιπαράθεση μαζί του, είναι δεδομένο ότι η Κίνα και η Ρωσία θα στηρίξουν το Ιράν, οπότε εκεί μπορεί όντως να ανοίξουν οι πύλες κολάσεως. Θέλω να πιστεύω ότι αυτά τα σενάρια είναι απομακρυσμένα, ότι οι Αμερικανοί δεν το θέλουν αυτό το πράγμα, και πολύ λογικό είναι, γιατί θα υπάρξουν πολύ μεγάλες έτσι, ακόμη και αν δεν οδηγηθούμε εκεί, θα υπάρξουν στην πορεία πολύ μεγάλες απώλειες για τη γεωπολιτική του στρατηγική. Το Ιράν, που έχει δαιμονοποιηθεί όσον αφορά την πολιτική του, ναι μεν είναι μια χώρα που κυριαρχούν οι Ισλαμιστές, τέλος πάντων το Ανώτο Θρησκευτικό Συμβούλιο, από την άλλη είναι μια πολύ ψυχρά ρεαλιστική χώρα όσον αφορά την εξωτερική της πολιτική, και με τίποτα δεν θεωρώ ότι δεν θα θέλει να εγκλωβιστεί σε μια τέτοια σύγκρουση. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι αυτά τα σενάρια είναι πολύ απομακρυσμένα. Να κλείσουμε. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Βαγγέλης, γράφει, και είναι αλήθεια, ότι η Τουρκία αυξάνει κατά 150% τον αμυντικό της εξοπλισμό το 24, φτάνει στα 40 δις. Τι, κατά τη γνώμη του κυρίου Γρίβα, δηλώνει αυτό γενικότερα για την ευρύτερη περιοχή και ειδικότερα για την Ελλάδα? Η Τουρκία είναι δεδομένο ότι λειτουργεί μέσα σε μια λογική
νεοαυτοκρατορικού διεθνού συστήματος. Και θεωρεί ότι πρέπει να είναι μία από τις αυτοκρατορίες, όχι απλώς ένας από τους πόλους, μία από τις αυτοκρατορίες που θα διαμορφώσουν το διεθνές σύστημα στο δεύτερο μισό του 21ου αιώνα. Συνακόλουθα ενισχύει πάρα πολύ και τη στρατιωτική της ισχύ και προσπαθεί να επιτύχει ένα συντριπτικό πλεονέκτημα σε βάθος με δεκαετίας έναντι της Ελλάδος, αναπτύσσοντας όμως δικά της οπλικά συστήματα και ενισχύοντας και την οικονομία της και τις σχέσεις της και με άλλες χώρες με αυτόν τον τρόπο. Η Τουρκία, εν πάση περιπτώσει, έχει μια υψηλή στρατηγική, η οποία είναι επικίνδυνη, δεν σημαίνει ότι δεν είναι αντιμετωπίσιμη σε όλα τα επίπεδα. Το θέμα τι κάνουμε εμείς, για μια ακόμη φορά θα το πω. Εγώ έχω μεγάλες αμφιβολίες για την ειλικρίνεια αυτής της καρικατούρας υψηλής στρατηγικής που εφαρμόζεται στην Ελλάδα, δηλαδή ότι είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Δεν είμαι καν σίγουρος ότι είμαστε ειλικρινείς ακόμη και σε αυτό. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα στα υπόλοιπα θέματα, ας πούμε, σε επίπεδο αμυντικής και εξοπλιστικής πολιτικής, παρόλο που έχουν γίνει πολύ σοβαρά βήματα τα τελευταία χρόνια, έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω όσον αφορά τον εναρμονισμό μας, την εναρμόνισή μας, συγγνώμη, με τα νέα δεδομένα στον χώρο των εξοπλισμών, των αμυντικών τεχνολογιών και κυρίως της ανάπτυξης εγχώριας στρατιωτικής σκέψης, εγχώριας κουλτούρας πολέμου, να το πούμε έτσι. Πριν κλείσουμε, κύριε Γρήβα, θέλω να ακούσετε ένα σχόλιο. Λέει ο Θανάσης, καλημέρα. Πόρε, Τουρκολαγνία είναι οι καλύτεροι, έχουν κερδίσει τον κόσμο, έχουν τα καλύτερα όπλα. Μαμάνε και δέρνουνε, ρε, είστε σοβαροί. Άρα τα μίντια και οι καλεσμένοι σας κάνουν το αντίθετο από αυτό που πρέπει να κάνουν στον ψυχολογικό τομέα. Πόσο τεράστιοι είναι οι Τούρκοι. Έχετε δει τι κάνουν απέναντι με τα μίντια τους. Έχουν γίνει μεγάλοι και τρανοί σε πόλεμο, δεν μπαίνουν ούτε λόγος. Άρε μπλα μπλα ούμπλες. Φίλε Θανάση, θέλω να σου πω κάτι. Να προσέξεις λίγο, είναι η άποψή σου σεβαστή, να προσέξεις όμως λίγο την αναφορά ότι δεν έχουν μπει σε πόλεμο. Μάλλον δεν έχεις αντιληφθεί τι συμβαίνει με τη Συρία, τι συμβαίνει με τους Κούρδους, τι συμβαίνει στο Ιράκ, τι συμβαίνει στη Λιβύη, τι συμβαίνει στη Σομαλία και πώς ακριβώς τον θεωρούν τον δεύτερο καλοκουρδισμένο στρατό του ΝΑΤΟ οι μεγάλοι μας σύμμαχοι Αμερικανοί. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Γρήβα. Ναι, εντάξει, τώρα τι να πεις, ας πούμε, δηλαδή. Εάν κάποιος παρακολουθεί τις συζητήσεις μας, αλλά και γενικότερα, είναι αδιανόητο αυτό. Δηλαδή, επανειλημμένως έχω πει ότι η Τουρκία δεν έχει κανένα στρατιωτικό πλεονέκτημα της Ελλάδος, και τώρα μόλις είπαμε ότι η Τουρκία δεν σημαίνει ότι δεν είναι αντιμετωπίσιμη. Από την άλλη, να πούμε ότι η Τουρκία δεν αναπτύσσει τα οπλικά συστήματα που αναπτύσσει, δεν αναπτύσσει τις μεθοδολογίες που αναπτύσσει, δεν έχει το βαλιστικό οπλοστάσιο που εξελίσσει, δεν έχει το τεράστιο αυτό αριθμό από μη επανδρομένα συστήματα και δικά της οπλικά συστήματα, τα οποία άμα συνεχίσει με αυτό το ρυθμό σε μερικά χρόνια θα έχει επιτύχει τη δημιουργία ενός ασύμμετρου στρατιωτικού μεγέθους έναντι του οποίου το δικό μας, το υπερεξελιγμένο μεν, αλλά σε χαμηλούς αριθμούς διατιθέμενο οπλοστάσιο, δεν θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα, είναι ανήκουστα πράγματα να πούμε τέτοιες βλακίες, ας πούμε. Κύριε Γρήβα, καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα.